Τι γίνεται με ένα βιβλίο που δεν σε ενδιαφέρει το θέμα του? Τι γίνεται με ένα βιβλίο που δεν είναι ανοιχτό? Μπορείς να διαβάσεις κάποιες σελίδες και να μην συνεχίσεις. Το κατάλαβα αυτό. Και δεν συνέχισες, ας πούμε, με το ένα βιβλίο και το άλλο μπορεί να μην ήταν ανοιχτό και το άλλο επειδή δεν σου άρεσε το εξώφυλλο μπορεί να μην πήγες στη διαδικασία να το ανοίξεις. Αντέχεις μόνος σου. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ποιος αντέχει περισσότερο μόνος του. Μα δεν μπορείς να αντέχεις μόνος σου. Μόνο Θεός ή Θεό. Ακόμα. Και ακόμα και στον αντέχεις. Και αν είναι προτιμότερο. Δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Μπορεί να είναι. Γιατί ακόμα και αν κρίνεις να είναι προτιμότερο να επιβιώσεις μόνος, δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Θα θέλει πολύ σκοτάδι για να μην σκοτάδι. Και η πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας είναι όμως πριν να ξεκινήσει η καρδιά. Το διατυπώνει ωραία κάποιος που θα σου το πω εγώ περιληπτικά. Ό,τι έμαθα, ό,τι ανακάλυψα, ό,τι πίστεψα και ό,τι δεν ήταν παρά μία νίκη της μοναξιάς μου. Όσο περισσότερη μοναξιά, μοναχικότητα έχω, τόσα περισσότερα μαθαίνω και καταλαβαίνω. Και μετά με βάση αυτά που κατάλαβα και τέτοιο συνεχίζω. Σου είπα και πριν ο εσωτερικός που μπορεί να μην θέλει και τα έτσι σαν ναι. Εγώ αυτό είδα και λέω θα συζητήσουμε.